Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και απόψε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Πρέπει να πούμε ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές καθημερινά. Οι εκτιμήσεις είναι ότι έχουν χαθεί μέχρι τώρα περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι. Και δυστυχώς η Φίλιος παρακολουθεί τη σφαγή απλά παρατηρώντας. Στο εσωτερικό της χώρας, νέα περιοδία από τον κύριο Κασελάκη, ενώ φαίνεται ότι ταράζονται ακόμη τα νερά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Το Ισραήλ προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο στη Λωρίδα της Γάζας, έδωσε σήμερα κατά τη σημερινή συνέντευξη ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Όπως ενημέρωσε, έχουν σκοτωθεί δεκάδες δυνάμεις, έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού. Το Ισραήλ προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, υπονάβραχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ενόπλους της Χαμάς τη νύχτα, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη θέση των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ. Μετά την ανάρτηση φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνουν οι Ισραηλινά άρματα μάχης να προωθούνται στην κεντρική οδική αρτηρία, που διατρέχει τη Λωρίδα της Γάζας από βορρά προς νότο. Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι οι Ισραηλινά τάγκς έχουν εισέλθει σε συνοικία στις παρυφές της πόλης της Γάζας και έχουν αποκλείσει την κεντρική οδική αρτηρία. Τάγκς έχουν φτάσει στις παρυφές της συνοικίας Αλ-Ζεϊτούν, έχουν αποκλείσει την οδός Αλαχεντίν και βάλουν κατά κάθε οχήματος που κυκλοφορεί, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν δεκάδες μαχητές στη διάρκεια επιχειρήσεων τις τελευταίες ώρες στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται συνεχώς μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η Χαμάς έκανε λόγο από την πλευρά της για σφοδρές μάχες στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας για τρίτη συνεχή νύχτα, αφού το Ισραήλ αύξησε και διεύρυνε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο Ισραηλινός στρατός διευκρίνησε ότι στρατεύματα σκότωσαν δεκάδες τρομοκράτες που είχαν κλειστεί σε κτίρια και σύραγγες και οι οποίοι προσπάθησαν να τους επιτεθούν. Νεκρή πάντως βρέθηκε τελικά 22χρονη Σάνι Λουκ που βρισκόταν στο Μυρίο Φεστιβάλ του Ισραήλ, κοντά στη Λωρίδα της Γάζας και αγνούνταν από την 7η Οκτωβρίου. Η Λουκ διασκέδαζε στο πάρτι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν στην επικράτεια του Ισραήλ και σκότωσαν περίπου 260 νέους. Σημειώνεται πως η Σάνι Λουκ, Ισραηλογερμανίδα, ήταν σε ένα από τα φρικιαστικά βίντεο με τις θηριωδίες της Χαμάς. Συγκεκριμένα φαινόταν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού λιπόθυμη. Αρχικά συγγενείς και φίλοι πίστευαν ότι είναι νεκρή. Ωστόσο, στη συνέχεια η μητέρα της πληροφορήθηκε ότι η Σάνι είναι ζωντανή και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Γάζας. Τα δεδομένα άλλαξαν σε μια στιγμή. 24 ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η Σάνι εντοπίστηκε νεκρή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν κάτι το οποίο αναμένονταν. Καθορίστηκε λοιπόν ραντεβού ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον κύριο Κασελάκη, για την Τετάρτη. Την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου στις 10 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Στέφανο Κασελάκη. Όπως γνωστοποίησε σήμερα κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Επίσης, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει για σήμερα στις 8 το βράδυ συζήτηση με τον Φράνσις Φουκουγιάμα στο πλαίσιο του 27ου ετήσιου συνεδρίου Economist Government Roundtable. Αύριο, 3η 31 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Την Τετάρτη, στις 11 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εξασφαλίζεται ο εξυγχρονισμός της διαδικασίας επιλογής των διοικήσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, με τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο προβλέπει τη διαρκή αξιολόγησή τους, την αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση και την ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Την 5η 2 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κίνα, όπου την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Xi Jinping, τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ και τον πρόεδρο της Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης Τζάο Λετζί. Συνάντηση με τους συγγενείς των θυμάτων από την τραγωδία των Ντεμπών είχε κατά την επίσκεψή του στη Λάρισα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης. Στη Λάρισα βρέθηκε χθες το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είχε σειρά συναντήσεων. Έχει γίνει ένα έγκλημα στα Τέμπη, εν έτη 2023, όπου βλέπουμε δύο τρένα να συγκρούονται. Από ξεκάθαρα ανθρώπινο παράγοντα, με το δικό μας κόμμα να έχει
φέρει στη Βουλή πριν από το δυστύχημα, από το έγκλημα, ερωτήσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου, λαμβάνοντας την ειρωνία του αρμοδίου υπουργού ως απάντηση, ενός υπουργού ο οποίος παραιτήθηκε προφανώς για να διευκολύνει το αφεντικό του και μετά είχε το θράσος να ξανακατέβει να είναι βουλευτής, προφανώς για να διατηρήσει την ασυλία του. Λυπάμαι πάρα πολύ για πρώτα απ' όλα για τον πόνο σας και σας πραγματικά τα συλληπιτήριά μου για αυτό το οποίο περνάτε. Νωρίς το απόγευμα και ο Κασελάκης συναντήθηκε με συγγενείς των θυμάτων της συνδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη στο Γεωτές στη Λάρισα. Η συνάντηση έγινε με συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα με τους συγγενείς να μιλάνε στον κύριο Κασελάκη με δάκρυα στα μάτια πλημμυρισμένοι από θυμό. Φανταστείτε ότι η μάνα πήγε στο βαγόνι νούμερο 3 και βρήκε προσωπικά είδη του παιδιού της που το έχασε. Τώρα, μετά από 8 μήνες. Το τι μπάζο έχουν κουβαλήσει εκεί πέρα, έχουν κατεβάσει τουλάχιστον ένα μέτρο χώμα από το σημείο του δυστυχήματος και τα έχουν μεταφέρει εκεί. Εάν σας επιτρέψουν, διεκδικήστε το, να πάτε να δείτε. Είναι ο όρος της συγκάλυψης. Τα έχουν πετάξει όλα, προσωπικά είδη των παιδιών. Μέσα στα μπάζα θέλουμε να φέρουμε εταιρεία με σκυλιά να ψάξει να βρει μέλη των παιδιών. Το πιο πιθανό να είναι μέλη και μέλη των παιδιών εκεί πέρα. Οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Δηλαδή δεν σεβάστηκαν τους νεκρούς. Οπουδήποτε στον κόσμο να πας, όλοι σέβονται τους νεκρούς. Τα δικά μας τα παιδιά δεν θα σεβάστηκαν. Τα πήραν με τις μπουλντόζες και τα φορτώσαν σε φορτηγά και τα πετάξαν. Είναι ασυγχώρητο αυτό που έγινε. Διεκδικήστε να μπείτε εκεί μέσα. Αμέσως μετά είχε ενημέρωση σχετικά με τα κύρια θέματα που ασχολούν αυτή τη στιγμή τη Θεσσαλία και πρέπει να διευθετηθούν άμεσα από τον νέο Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Έβλεπα τον κόσμο δηλαδή, ο οποίος το ήθελε πάρα πολύ. Πήγαινα σε διάφορα μέρη και έβλεπα τον κόσμο να θέλει να γίνει αυτό το πράγμα και αυτό χτιζόταν μέρα με τη μέρα. Μέρα με τη μέρα. Και μετά την πρώτη Κυριακή, εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα κέρδιζε. Δηλαδή ήταν σίγουρο γιατί πλέον είχε αποτυπωθεί στον κόσμο ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Και η πλημμύρα ήταν αφορμή. Γιατί είπαμε κάποια πράγματα που τον κόσμο τον άγγιξαν. Αλλιώς τέτοια ποσοστά δεν παίρνεις μέσα στην κοινωνία. Αυτό, εντάξει... Κινηματικά έγινα. Αυτό χτίστηκε επάνω, ας πούμε, διέβαλε κάτω από μεγεθυντικό φακό αυτή την ημέρα το τι γινόταν τόσα χρόνια. Και όλο αυτό το αφήγημα που είχαν κατέρευσε, χραπ, κατέρευσε. Και έπρεπε να πεις, ας πούμε, πράγματα που είπαμε, τα οποία θα μπορούσαν και το εκείνη την περίοδο και το μετά. Τι θα γίνει μετά, πώς θα χτιστεί, ας πούμε, η Θεσσαλία ξανά, τι θα συμβεί. Οπότε, νομίζω ότι κάπως έτσι ήταν. Είναι σημαντική αυτή η ανατροπή πολιτικά. Έτσι, όλη τη χώρα, ας πούμε, όλη η χώρα κοιτούσε τη Θεσσαλία. Και νομίζω ότι έχουμε μεγάλες ευθύνες να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Τα εύσημα για την εκλογή του έδωσε με τη σειρά του στον Περιφερειάρχη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δείτε πόσο ταπεινά μιλάει αυτός ο άνθρωπος σε σχέση με τους εκβιασμούς που χωρίς κανένα ενδιασμό ξεφορνίζει η κυβέρνηση. Και επίσης πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν φτάνει μόνο μία αποζημίωση η οποία δεν κάνει έχει δοθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε να φέρουμε χέρια βοήθειας εδώ πέρα. Δηλαδή, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία η οποία έχει σταματήσει να ζει την καθημερινότητά της και υπάρχει ένα τεράστιο ρίσκο ο τόπος να ρημάξει και να φύγουν νέοι άνθρωποι από εδώ πέρα. Άρα αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο στην αποζημίωση. Είναι ευθύνη όλων μας ο τόπος να ανθίσει, η Θεσσαλία να ανθίσει. Και αυτό θα πάρει χρόνια. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εσύ στο τιμόνι, γιατί ξέρω ότι θα μπορείς να κάνεις χρηστή διαχείριση των πόρων. Αμέσως μετά και ο Κασελάκης έκανε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, συνοδευόμενος από βουλευτές του κόμματος και στελέχη να απόλαυσε και τον καφέ του. Ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της Χαμάς είναι ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Τώρα η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει την διπλωματική αυτή στάση Ερντογάν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σκεπτικισμό παρακολουθεί η Ελλάδα τη στήριξη του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη Χαμάς και την τοποθέτησή του απέναντι στο Ισραήλ.
Παρότι στην Αθήνα δεν έχουν φτάσει μηνύματα από την Άγκυρα που να σημάνουν συναγερμό σε σχέση με την υποεξέλιξη διάλογο των δύο χωρών, μετά τις συνεχείς επιθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Ισραήλ και τη στήριξή του στη Χαμάς, ωστόσο δεν υπάρχει και εφησυχασμός. Αντίθετα, το να προκύψουν αγκάθια θεωρείται ένα απευκταίο αλλά την ίδια ώρα πιθανό σενάριο. Η στάση Ερντογάν υπέρ της Χαμάς, για την οποία δηλώνει ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση αλλά πρόκειται για μαχητές της ελευθερίας, και το κατηγορώ κατά του Ισραήλ για διάπραξη εγκλήματος πολέμου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, αλλάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες και δημιουργεί σκέψεις κατά πόσο πλέον η Τουρκία εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ και τον ΗΠΑ, εκτιμούν διπλωματικοί αναλυτές. Η στάση αυτή, θεωρούν οι ίδιες πηγές, πετά την Τουρκία έξω από κάθε συζήτηση για τα F-16. Κάτι που, όπως επισημαίνουν, μπορεί να οδηγήσει τον Τούρκο πρόεδρο να απασφαλίσει ξανά κατά τις Δύσεις με συνέπειες και σε ελληνοτουρκικές θέσεις. Το πόσο θα κλιμακωθεί η κατάσταση ανάμεσα στη Δύση για τον Ερντογάν εξαρτάται από τα πρακτικά μέτρα που θα πάρει κατά των εβραϊκών συμφερόντων και φυσικά κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ, δηλώνει η διπλωματική πηγή. Στην Αθήνα αλλά και γενικότερα στη διεθνή κοινότητα είναι σαφές ότι την ώρα που τόσο η Σαουδική Αραβία όσο και η Αίγυπτος τηρούν μια σχετικά ουδέτερη στάση, ο Ερντογάν βγαίνει μπροστά με στόχο την Πρωτοκαθεδρία. Η εκτίμηση είναι ότι θέλει να καταδείξει ότι αυτός είναι ο πατέρας του σουνιτικού Ισλάμ, παιδί του οποίου θεωρείται η Χαμάς. Ο κίνδυνος λοιπόν για νέες γεωπολιτικές ισορροπίες είναι εξαιρετικά πιθανός και θέτει όλες τις πλευρές και τη χώρα μας σε εγρήγορση. Η ελληνική κυβέρνηση μένει σταθερή στην πολιτική της. Πρώτον, αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα με βάση το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, απαντά προς κάθε κατεύθυνση ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Τρίτον, στηρίζει τη λύση δύο κρατών. Και τέταρτον, υποστηρίζει την ανάπτυξη ανθρωπιστικών διαδρομών ώστε να βοηθηθούν οι άμαχοι. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα δηλώνει θετική στο σχέδιο Μακρόν, αν και επιχειρησιακά εκτιμάται ότι είναι σύνθετο, να αποτελέσει η Κύπρος βάση για ένα διεθνή ανθρωπιστικό διάδρομο. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με Ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς. Η προστασία των αμάχων κρίνεται ως βασική προτεραιότητα, αν και δύσκολα θα αποφευχθούν, όπως εκτιμάται, τα μαζικά κύματα φυγής από την εστία τους. Συνέντευξη που σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης που γίνονται στην πόλη του Βόλου μετά τις καταστροφικές πλημμύρες παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του, που είναι η γέφυρα της άλλης μεριάς αλλά και η κατασκευή του δρόμου της Κουκουράβας, και κάλεσε τους πολίτες να δείξουν κατανόηση. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί από το Δημαρχείο ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Αναφέρθηκε στα όσα συντελούνται στην πόλη του Βόλου μετά το πέρασμα των καταστροφικών θεμενιών το Σεπτέμβριο και στάθηκε κυρίως στο κομμάτι της αποκατάστασης για τις καταστροφές. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει σταδιακά την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν σημειωθεί στο Δήμο Βόλου, ενώ σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Μέσα στην διπλή καταστροφή που συνέβη στην πόλη μας και ήταν πρωτοφανής αυτή η καταστροφή, άνθρωποι όπως ο Γιάννης ο Βαρδιλογιάννης, ο Γιάννης ο Αλαφούζος, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, ο Δημήτρης ο Μελισανίδης, ο Μάριος Ηλιόπουλος από την ΣΥΤΖΕΤ, η 3Ε, η ΑΓΕΤ, η ΝΤΡΑΚΑΤ, η ΤΕΡΝΑ, η ΑΧΕΠΑΝΣ. Πραγματικά θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όπου και μέχρι το Μάρτιο έτσι έχει κριθεί, η πόλη έχει κριθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πιστέψτε με λοιπόν ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε, πιστεύω το μεσημέρι να έχει λυθεί αυτό το πράγμα, δεν έχουμε τη δυνατότητα, ενώ έχουν μπει τα πρώτα 3 εκατομμύρια από το αρμόδιο Υπουργείο στο λογαριασμό του Δήμου Βόλου, δεν είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους δικαιούχους, αυτοί που δουλέψαν, αυτοί που βάλανε πλάτη, αυτοί που δουλέψανε νυχθημερών. Γιατί είναι το συστηματάκι τέτοιο. Παναγία βοήθα. Είναι ντροπή. Ο Δήμος Βόλου θα αναλάβει σταδιακά την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Γεωλογικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η καταστροφή. Η κατολίσθηση εξελίσσεται. Πάρα πολύ περήφανος και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα συνεργεία που έχουν συνδράμει. Και ο Βόλος συγκαταλέγεται στις 4 μεγαλύτερες καταστροφές παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Να πω για ένα μεγάλο οργανισμό που λέγεται ΟΣΕ. Ακόμη, η γραμμή Βόλος Λάρισα είναι αποκομμένη, δεν λειτουργεί. Σε έναν οργανισμό με δισεκατομμύρια προϋπολογισμό. Δεν θα πω για το Λάρισα, Βόλος, Λιανοκλάδη ή Κατερίνη, που και αυτό είναι κομμένο. Να πω το κομμάτι αυτό. Βόλος, Λάρισα δεν λειτουργεί. Δεν έχουν ξεκινήσει καν τα έργα. Για να καταλάβετε το μέγεθος της καταστροφής και τι γίνεται. Ο Δήμος Βόλου και η ΔΕΙΑΒ δώσανε λύσεις μέσα στις πρώτες 5 μέρες.
Τόνισε ότι καταβάλλεται μια τετάνια προσπάθεια από πλευράς του Δήμου, όλων των υπηρεσιών και των εργαζομένων, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση των προβλημάτων. Μετά από μια καταστροφή, να υπάρχει μια μερίδα. Μετά μου λέτε να βρίζω. Μπορώ να μην βρίσω. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Και κάποια μικρή μερίδα ανθρώπων, πολιτών, πολύ μικρή μερίδα, που θέλω να τους πω ότι όπως πάνε και συνεχίζουν, όχι για τα επόμενα 5 χρόνια, για 105 χρόνια θα είμαι ακόμη δήμαρχος, έτσι όπως πάνε, ότι ο Βόλος επανήλθε. Είναι πάλι μια καθαρή πόλη, μια όμορφη πόλη. Και όχι να τη δυσφημούμε. Ηθικά έχουμε όλη υποχρέωση, πρώτα στους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, αλλά ταυτόχρονα και στους συμπολίτες μας, στους εστιατόρες, στις καφετέριες, στους ξενοδόχους, στους εργαζόμενους που έχουν πρόβλημα. Ρε σκουπίδια της δημοσιογραφίας, πατσαβούρες δημοσιογράφοι όσοι είστε τέτοιοι. Και να ξεκινήσω άπλητη, και τι να μην πω, σε πειράζει το νερό 10 η ώρα, 11 που κόβεται, γιατί υπάρχει λόγος, γιατί μήπως κάνεις μπάνιο, μια φορά το μήνα κάνεις μπάνιο. Τι σε νοιάζει εσένα. Δεν ντρέπονται ρε λίγο, σε μένα κάνουν κακό. Εμένα με ξέρει όλη η Ελλάδα. Την πόλη τους ρε βλάπτουνε. Βγήκε μια τζανετουλάκου λέει. Και πήγε και έκανε μέτρηση από τη βρύση της και είπε, λέει, από το βόθρο ότι το νερό έχει κολοβακτηρίδια. Έτσι γίνονται οι μετρήσεις και το ανέβασε πάνω. Ρε, δεν έχετε τίποτα άλλο να ασχοληθείτε που τόσα χρόνια τα παίρνατε από τους εργολάβους. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι τις επόμενες ημέρες ο πρίτανης του Πανεπιστημίου πρόκειται να έχει στα χέρια του τη μελέτη για τα έργα υποδομών που θα γίνουν στην πόλη. Ενώ το πρώτο έργο θα είναι η τάφρος για να συλλέγει τα νερά στον περιφερειακό. Θα την Τετάρτη έχω μια μεγάλη συνάντηση με τον πρίτανη Πανεπιστημίου να υπογράψουμε τη σύμβαση έργου. Έχουν κατατεθεί οι προτάσεις, θα τις επεξεργαστεί. Για να ξέρει ο κόσμος και τι κάνανε εκείνα τα χρόνια. Αυτοί ήταν, έτσι είχαν μάθει. Το πρώτο αντιπλημμυρικό έργο είναι η τάφρος κατά μήκος του περιφερειακού. Να μαζεύει τα πρώτα νερά, ένα απλό πράγμα, ένα μικρό παιδί που έχει τελειώσει το γυμνάσιο θα μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Δυστυχώς αυτοί που φάγανε εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του περιφερειακού δεν κάνανε ούτε αποστραγγιστικό δίκτυο. Και δεν έχει επέμβει ούτε ο εισαγγελέας από τότε. Για να καταλάβετε τι γίνεται και με τη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε έτσι λοιπόν και την Τετάρτη επίσης, πριν, γιατί αυτή η συνάντηση με τον Πρίτανη είναι αργά το μεσημέρι, έχω συνάντηση στο αρμόδια Υπουργεία για να βάλουμε το πρώτο χρονοδιάγραμμα αλλά και σχέδιο πώς και τι. Η προτεραιότητά μου είναι η γέφυρα της άλλης μεριάς και ο δρόμος της Κουκουράβας. Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ο κ. Μπέος επισήμανε ότι δύο προτεραιότητες είναι η γέφυρα της άλλης μεριάς αλλά και η αποκατάσταση του δρόμου για την Κουκουράβα. Να έρθουμε τώρα στο θέμα του υγροποιημένου αερίου και της πιθανής εγκατάστασης τέτοιου σταθμού στον Παγκαστικό. Κάθετα αντίθετη είναι σε μια τέτοια προοπτική οι κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου. Κάθετα αντίθετα στη δημιουργία μονάδος LNG στον Παγκαστικό κόλπο, στο θέμα το οποίο έχει επανέλθει στο προσκήνιο, δηλώνουν τα μέλη του Εξεραστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου. Ο πρόεδρος κ. Παπαρούνας, τοποθετούμενος στον Άστρα, αναφέρθηκε και στη σύσκεψη που έγινε το πρωί της Κυριακής στο Εμμελητήριο Μαγνησίας στο Βόλιο, όπου μετήχαν και μέλη του Εξεραστικού Συλλόγου Αγίου Στεφάνου. Το ζήτημα, όπως επισημαίνεται από μέλη των τοπικών συλλόγων, είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρόκειται να απασχολήσει την τοπική κοινωνία ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι έχει μπει ξανά η νέα φοροθέτηση, ναι, σε διαβούλευση. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς ως κάτοικοι και ως σύλλογος του Αγίου Στεφάνου είναι ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην δημιουργία αυτού του έργου. Είχαμε κάνει γενική συνέλευση το 22, στο οποίο είχαμε αποφασίσει οι κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου, αλλά στη συνέχεια και οι κάτοικοι της Κρυθαριάς και όλοι οι φορείς, ότι αυτό το έργο δεν θα επιτρέψουμε να γίνει μπροστά στην πόρτα των σπιτιών μας. Mm-hmm.
θα υποβαθμίσει την περιοχή, θα υποβαθμίσει τους χώρους και εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους. Mm-hmm. Θα με συγχωρείτε γιατί είμαι εν κινήσει και... Ακούγεστε καλά, τα επόμενα βήματα εντάχει ποια είναι, έγινε μια σύσκεψη χθες στο επιμελητήριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έγινε μια σύσκεψη, εκπροσωπήθηκε και ο σύλλογος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Η στάση μας και η θέση μας ουδέποτε έχει αλλάξει, ούτε πρόκειται να αλλάξει. Σαν Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζουμε την απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης. Mm-hmm. Τότε που φημολογείται ότι το έργο χωροθετείται στην περιοχή μας και όχι στο λιμάνι του Πόλου, αλλά δεν είχε χωροθετηθεί ακόμα, δεν είχε αλλάξει δηλαδή η χωροθέτηση από την εταιρεία. Και τότε μάλλον έριχνε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι, δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Σίγουρα θα μετέχουμε στη διαβούλευση με τις αντιρρήσεις μας και με κοινοποίηση του ψηφίσματος της Γενικής μας Συνέλευσης και φυσικά, εάν χρειαστεί, θα προβούμε και στις απαραίτητες νομικές ενέργειες ώστε αυτό το έργο να αποτραπεί να γίνει στην παρεμπιστή του χώρου μας. Την ίδια ώρα, οι Δήμοι Νοτίου Πηλίου, Αλμυρού, Ρήγα, Φεραίου έχουν εκφραστεί αρνητικά στη χωροθέτηση του έργου και συνολικά στην ανάπτυξη της υποδομής. Μεγάλος αριθμός των αγροτών δεν έλαβε την περασμένη Παρασκευή την ενιαία ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ όσοι την έλαβαν είδαν πολύ λιγότερα χρήματα από όσα υπολόγιζαν. Η αντιδράση των αγροτών όμως έφερε την άμεση αντίδραση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ζητήθηκε η παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το απίστευτο αλλαλού με τις πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης συνεχίστηκε και σήμερα Δευτέρα, καθώς μεγάλος αριθμός των αγροτών δεν έλαβε το τσεκ, ενώ υπήρξαν πολλά προβλήματα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διενεργήθηκε την Παρασκευή από τις 6 ώρα το απόγευμα και μετά στην Τράπεζα Πειραιώς και σήμερα και στις υπόλοιπες τράπεζες η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που σημαίνει ότι καταβλήθηκε το 70% του ποσού της βασικής που παίρνουν οι παραγωγοί για το 2023. Φαίνεται ότι η πληρωμή σε γενικές γραμμές βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Βέβαια παρατηρούνται 4-5 θέματα τα οποία προβληματίζουν όλους αυτή τη στιγμή και έχουν να κάνουν με βοσκοτόπια χωρίς ζώα που δεν ενεργοποιήθηκαν και δέσμευσαν ολόκληρο το αφημί. Ορθώς δεν ενεργοποιήθηκαν. Έχουμε μεταβιβάσεις που οι μεταβιβαστές τους δεσμεύτηκε το αφημί τους πάλι γιατί για κάποιο τεχνικό πρόβλημα δεν μπόρεσαν να πληρωθούν. Έχουμε δηλώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι επειδή έκαναν δήλωση μετά τις 11.09 που η Θεσσαλία ούτως ή άλλως είχε παράταση μέχρι τις 6.10 δεν τους φορτώθηκε τεχνική λύση βοσκοτόπων και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τεχνικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων, του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες βέβαια έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση στην πληρωμή. Το μεγαλύτερο βέβαια πρόβλημα είναι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για την σύγκληση της βασικής ενίσχυσης και έχει να κάνει με το ότι ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιο θα ήταν το ποσό που θα έπρεπε να περικοπεί φέτος σε συνδυασμό με το ποσό που περικόπηκε το 2022, ούτως ώστε να βγει το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε παραγωγός για το 2023. Αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί σύντομα και επίσης θα πρέπει να φορτωθεί σε όλα τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων διασταυρωτικός έλεγχος με τα ποσά που πληρώθηκαν οι παραγωγοί και με τα ποσά που θα έπρεπε να πληρωθούν, καθώς και με τους κωδικούς λαθών, γιατί αυτή τη στιγμή τα κίνδυνα τυφλά δεν μπορούν να ενημερώσουν τους παραγωγούς. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, εντός της εβδομάδας, γιατί είναι ακόμα μια πληρωμή η οποία δεν μπορεί να περάσει με ψηλά γράμματα, ούτε να τη βάλουμε κάτω από το χαλί. Θα πρέπει να υπάρχει, εφόσον ξεκινάει και καινούργια κάπου του 2023, θα πρέπει να υπάρχει σαφής διευκρίνηση για το καθένα από αυτά, για το πώς θα ενημερωθούν και οι παραγωγοί, ούτως ώστε να είμαστε όλοι εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις μας από εδώ και πέρα. Αύριο, ωστόσο, θα σημειωθεί πως λήγει η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο αρρωγή.gr. Αύριο είναι τελευταία ημέρα για το αρρωγή.gr. Αύριο είναι τελευταία ημέρα για το αρρωγή.gr. Νομίζουμε ότι έχει γίνει το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων, αν όχι το μεγαλύτερο, το 99%. Οπότε θα έχουμε πλέον και επεξεργάσιμα στοιχεία για να μπορέσουμε να δούμε στη Θεσσαλία ποιοι θα πάρουν τι
και πόσο θα είναι το ποσό που ζητάτε, έτσι από τους παραγωγούς και, και τις λοιπές εκμεταλλεύσεις, και να έχουμε και ένα μετρήσιμο νούμερο το πόσοι είναι αυτοί που ζητάνε αποζημίωση. Οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστούν και αύριο Τρίτη. Αυτά με τους αγρότες. Θα έχουμε όμως πιο αναλυτική εικόνα τώρα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροδικών Συλλόγων στην Καρδίτσα και το Μπαλαμά, τον κύριο Τζέλο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δύο. Κινητοποίηση κάνατε χθες. Καιρό είχατε βέβαια να βγείτε στον δρόμο, αλλά τα αιτήματα ποια ήταν, το πρόβλημα ποιο είναι? Κοιτάξτε, πριν λίγο το ρεπορτάζ έδειχνε για τα προβλήματα που έρχονται τώρα με τις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήρθαν όντως κουτσουρωμένα, μεταβιβάσεις δεν πληρώθηκε ο κόσμος. Είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο αυτά που, είπανε πριν. Θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό όμως για το οποίο κάναμε εμείς το συλλαλητήριο και το κάναμε στη θέση Σταυρός, στο ποταμό Σοφαδίτη και Φερσαλίτη, είναι το ποτάμι που τα αναχώματα είναι σπασμένα, έπνιξαν τον Παλαμά και τα χωριά, και το κάναμε εκεί για να δείξουμε ότι τα αναχώματα είναι ακόμα σπασμένα, δεν έχει γίνει καμία εργασία, και για να δείξουμε την αγωνία του κόσμου ότι με την πρώτη βροχή υπάρχει κίνδυνος και να πλημμυρίσουν τα χωράφια μας αλλά και τα χωριά μας. Ο Κασελάκης δεν ήρθε σε εσάς να το πείτε τι προβλήματα έχετε? Κοιτάξτε, και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πέρασε νομίζω από το Παλαμά και από τα χωριά εδώ. Το θέμα είναι ότι οι κάμερες φεύγουν, τα προβλήματα μένουν. Εμείς είμαστε μέσα στη λάσπη, έχουμε φοβερά προβλήματα και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από αγώνες μπορούμε να κερδίσουμε κάποιες λύσεις σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Αρκεί να σας αναφέρω λίγο τα προβλήματα τα οποία πέρα από αγροτικά είναι ότι αυτή τη στιγμή στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά φιλοξενούνται 30 άτομα που κοιμούνται σε ράντσα. Ακόμη και τώρα. Μετά από 55 μέρες. Υπάρχουν στο προάδειο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος κοιμάται σε ράντσα στο γυμναστήριο, στο κλειστό. Να έρθετε να τα δείξετε αυτά, γιατί καλά μας τα λένε οι κυβερνητικοί ότι όλα πάνε καλά. Ας έρθουν να κοιμηθούν ένα βράδυ μέσα εκεί. Ας έρθουν να μπουν σε ένα σπίτι το οποίο από το έφυγε το νερό μεν, αλλά η υγρασία υπάρχει και ο κόσμος μένει εκεί γιατί δεν έχει που να πάει. Ας έρθουν να μας πούνε ότι 9 χωριά ακόμα δεν έχουν πόσιμο νερό. Ας έρθουν να μας πούνε ότι κάποιοι από αυτούς τους πληγέντες δεν έχουν πάρει ακόμα τα 6.600, αυτός ο κόσμος που έχει χάσει και σπίτι και δεν έχει πάρει ακόμη τα 6.600. Κύριε Τζέλα, αύριο την ώρα του δελτίου, δηλαδή, εάν συνδεθούμε με το γυμναστήριο στον Παλαμά, θα βρούμε κόσμο ο οποίος μένει εκεί? Βέβαια, και ό,τι ώρα θέλετε να έρθετε και να συνδεθούμε, εκεί είναι, δεν φεύγουν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτό είναι δυστύχημα. Λοιπόν, εγώ αύριο θα έρθω να κάνω δελτίο στον Παλαμά. Θα κάνουμε μαζί δελτίο, κύριε Τζέλα, στο. Να κάνετε. Στο γυμναστήριο. Σοβαρά μιλάω. Κοιτάξτε, δεν λέμε ψέματα. Ήταν 30 άτομα. Όχι, δεν σας αμφισβητώ. Ναι, αυτά δεν είναι. Και αν δείτε και την ανακοίνωση του Δήμου, εδώ του Δήμου Παλαμά, είναι ότι πρέπει να βρεθεί λύση, από ποιους βέβαια, για να βρεθεί λύση και να φύγουν αυτά τα άτομα από το γυμναστήριο. 2 μήνες μετά. Τι συζητάμε? Ποια προβλήματα έχουν λυθεί? Πού είναι η κυβερνητική που είναι εδώ, που ήταν κοντά μας, δήθεν? Πού είναι? Ποια είναι η βοήθεια? Στα κανάλια, στο να λένε ότι μοιράσαμε τόσα εκατομμύρια? Να έρθουν εδώ να το πούν στον κόσμο. Και σας είπα, για να καταλάβει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος. Γιατί δεν έχουν μοιραστεί εκατομμύρια? Πραγματικά είναι λεφτά αυτά. Δεν έχει πάρει ο κόσμος λεφτά. Σας το ξαναλέω πάλι. Όταν υπάρχει έστω και ένας που έχει χάσει το σπίτι του και δεν έχει πάρει τα 6.600, αυτός είναι άνθρωπος, δεν είναι αριθμός. Δεν μας αναφέρει αν το 90%. Τον χάσαμε τον κύριο Τζέλα. Ναι. Σας ακούμε. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι θέμα το αν έχουν πληρωθεί το 90% των ανθρώπων εδώ. Το θέμα είναι αυτοί που δεν έχουν πάρει χρήματα. Γιατί να μην τα έχουν πάρει? Ειλικρινά, δεν είμαστε αριθμοί, ξέρετε, για να πει ότι εντάξει, το 90% πληρώθηκε, τι θέλετε και φωνάζετε. Τι συζητάμε τώρα? Για ανθρώπους συζητάμε, για οικογένειες συζητάμε. Δεν συζητάμε για αν είναι 10%, αν είναι 5%, αν είναι 20%. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο κάθε άνθρωπος που έχασε, που έπαθε ζημιά, έπρεπε να έχει πάρει αυτά τα χρήματα. Τα οποία δεν τα έχει πάρει για να μπορεί να εκπληρώσει τις βασικές πρώτες ανάγκες που έχει.
και να είναι και χωρίς σπίτι ή να μένει φιλοξενούμενος σε συγγενικό του σπίτι. Σοβαρά μιλάμε τώρα αυτά, και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει όλα τα έχουμε λύσει και δίνουμε τόσα χρήματα. Για ποιον τα λέει τα εκατομμύρια? Να τα πάρουν τα εκατομμύρια και να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς θέλουμε τη ζωή μας πίσω και δυστυχώς τη ζωή μας δεν μας τη φέρνουν. Πουθενά δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, δεν υπάρχει κανένα οργανόγραμμα για αντιπλημμυρικά έργα, έτσι ώστε να μπορέσουμε εμείς να αφαιθούμε για να καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Ας μας πούνε πώς θα καλλιεργήσουμε τα χωράφια όταν τα αναχώματα είναι σπασμένα. Ποιος αγρότης θα μπει μέσα και θα κάνει έξοδα 100 ευρώ το στρέμμα για να σπείρει σιτάρι, όταν γνωρίζει ότι 90% θα πλημμυρίσει το χωράφι του και τα έξοδα θα μείνουν? Ποιος θα το κάνει? Ας έρθει αυτός ο υπουργός, θα το κάνει. Να δούμε. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε. Αυτό με τα αναχώματα που μας είπατε, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και τώρα? Δηλαδή δεν έχουν ρίξει μπάζα, δεν έχουν σηκώσει τα αναχώματα σε περίπτωση που έχουμε βροχή να αντιμετωπιστεί η κατάσταση? Νομίζω ότι οι φωτογραφίες που ανεβάσαμε χθες από το συλλαλητήριο που κάναμε, και γι' αυτό τον κάναμε εκεί, δείχνουν περίτρανα το μέγεθος και όλος ο κόσμος που ήρθε εκεί είδε ότι τα αναχώματα είναι σπασμένα έως την κήτη του ποταμιού και δεν έχει γίνει καμία μα καμία. Ακόμη και τώρα, τώρα που μιλάμε. Μπορείτε να έρθετε να τα δείτε γι' αυτά. Και χθες σας λέω ακριβώς για αυτό, το λόγο κάναμε το συλλαλητήριο επάνω στη γέφυρα στο Σταυρό που λέμε εμείς. Γιατί φαίνεται το ποτάμι, το ανάχωμα. Λέτε το Σταυρό στα Θάρσαλα. Όχι, Σταυρό στον Παλαμά. Στη γέφυρα Σταυρός, έξω από τον Παλαμά, στο ποτάμι Σοφαδίτης και Φερσαλίτης. Είναι μαζί, ενώνονται αυτά τα δύο. Μάλιστα. Οι δύο παραπόταμοι του Πηνιού ενώνονται και σε αυτό το ποτάμι θα δείτε τα αναχώματα είναι σπασμένα όχι σε ένα μέρος και σε δύο, σε 50-70 μεριές. Και δεν έχει γίνει καμία μα καμία ενέργεια. Δεν ξέρω, μου φαίνονται απίστευτα όλα αυτά. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά θα αναρωτηθούμε καλά, η δικαιοσύνη τι κάνει, ας πούμε? Αν βρέξει δηλαδή την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε πάλι τα ίδια. Να σας πω κάτι, επειδή αρκετές φορές έχω αντιμετωπίσει εισαγγελία όταν βγαίνουμε στον δρόμο για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα και όταν φωνάζαμε για τα αντιπλημμυρικά, ξέρετε, την πρώτη μέρα που βγαίναμε στον δρόμο ερχόταν κριτήριο θέσπισμα γιατί κλείνουμε τον δρόμο. Ναι. Εμείς οι αγρότες. Γιατί φωνάζαμε ότι έπρεπε να γίνουν τα αντιπλημμυρικά. Ναι. Έτσι. Τώρα ο δρόμος είναι κλειστός ένα μήνα και δεν έχει επέμβει κανείς εισαγγελέας. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, δεν έχει επέμβει κανείς εισαγγελέας. Να κάνει μια έρευνα. Πού οφείλεται? Μόνο στα μεγάλα ύψη βροχής? Όχι. Ή κάποιες παραλήψεις έγιναν? Παραγγελία για έρευνα έχουμε, είναι σε εξέλιξη, δεν έχει καταλήξει ακόμη. Αυτά είναι για τα έργα που έγιναν μετά τον Ιαννό, θα με επιτρέψετε. Ναι. Έτσι, ναι, για ξέρουμε. Σωστά. Πάλι σας έχασα. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Σας βλέπουμε, σας ακούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι για τα έργα που έγιναν ή δεν έγιναν μετά τον Ιαννό. Αλλά για τις πλημμύρες τώρα να ερευνήσει κάποιος εισαγγελέας, να κάνει έρευνα και να πει πού οφείλονται, για να ξέρουμε και εμείς, να ξέρει ο ελληνικός λαός ποιος στέει τελικά, αυτή ο κακός μας ο καιρός? Αυτή τη στιγμή ο δρόμος Καρδίτσας Λάρισας είναι κλεισμένος εδώ και ένα μήνα από την περιφέρεια. Ένα μήνα είναι κλειστός αυτός ο δρόμος στο σημείο Ερμίτσι Αστρίτσα. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκεί. Το κλείσανε μάλιστα παραμονή του συλλαλητηρίου που είχαμε στον Παλαμά ένα βράδυ πριν. Η περιφέρεια έριξε χώμα και έβαλε μηχανήματα και έκλεισε το δρόμο. Και από τότε παραμένει εκεί χωρίς να κάνουν καμία εργασία. Και πώς έρχεται κάποιος δηλαδή, μισό λεπτό, από τη Λάρισα στην Καρδίτσα? Κάνει κύκλο. Κάνει κύκλο, μάλιστα. Παρακάτω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι οι αγρότες του Ερμιτσίου που έχουν χωράφια στα 500 μέτρα από το χωριό τους, για να πάνε στο χωράφι τους πρέπει να κάνουν 15 με 20 χιλιόμετρα απόσταση. Έτσι, αλλά εκεί δεν παρεμβαίνει κανείς εισαγγελέας, ξέρει. Φάρσαλα, Βόλος είναι κλειστός, γιατί έχει πέσει γέφυρα στην Αμπελιά και είναι και 45 μέρες τώρα η γέφυρα αυτή. Ναι, σας λέω ότι και Ελλάδα έχουμε πολλά είναι τέτοια. Κλειστός και πάει από άλλο δρόμο και αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, μα δεν γίνονται και εργασίες, να σας πω κάτι. Ένα μήνα, εάν γινόταν εργασίες, ο δρόμος έπρεπε να έχει ξαναδοθεί στην κυκλοφορία. Δεν έχει γίνει κανένα έργο. Τι, δεν λειτουργεί η περιφέρεια, δεν λειτουργεί το κράτος, δεν τους δίνουν λεφτά, τι γίνεται? Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει. Καταρχήν, και κατά τη διάρκεια της πλημμύρας και μετά την πλημμύρα, φάνηκε ότι δεν υπήρχε κανένα. Καθίστε, κύριε Τσέλα, εδώ ήταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ πέρα τώρα. Από Αυγενάκηδες και Αγαπηδάκηδες, ήταν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ πέρα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί αυτό βλέπω, τι να σας πω.
Να σας πω τι δείχνουν στις κάμερες ή τι υπάρχει πραγματικότητα. Επιτρέπεται, σας λέω, σας είπα από την αρχή, επιτρέπεται 2 μήνες μετά να μην έχει βρεθεί στέγη για αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται στο κλειστό γυμναστήριο. Όχι, δεν επιτρέπεται. Αυτό όχι. Δείχνει αν υπάρχει οργάνωση. Δεν είναι τα λόγια δεν τα μέτρα. Επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να μην έχουν 8 χωριά πόσιμο νερό. Αυτό είναι η οργάνωση. Επιτρέπεται να μην έχουν αρχίσει τα έργα έτσι ώστε να κλείσουν τα αναχώματα στα ποτάμια. Αυτό είναι οργάνωση του κράτους. Επιτρέπεται να μην έχουμε ακόμα κέντρο υγείας στον Παλαμά. Αυτό είναι οργάνωση του κράτους. Και το κέντρο υγείας τι έχει? Δεν έχει κλείσει από τις πλημμύρες και ακόμη δεν έχουμε πάει εκεί. Δεν λειτουργεί ακόμα? Όχι, δεν λειτουργεί. Φιλοξενείται σε ένα χώρο του Δήμου Παλαμά, το οποίο σίγουρα δεν έχει ούτε τις αίθουσες που θα έπρεπε, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα τι παρουσιάζουν στα μεγάλα κανάλια και στα αθηνακά και τι ξέρει ο κόσμος εκεί. Ο κόσμος ακούει 80 εκατομμύρια και σου λέει οι αγρότες πήραν 80 εκατομμύρια. Τι θέλουν και φωνάζουν. Εντάξει. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή και είναι σκληρή. Δεν αλλάζει αυτή η πραγματικότητα, ξέρετε. Γιατί είναι αληθινή. Είναι αυτό που ζούμε εμείς. Είναι αυτή η καταστροφή που βιώνουμε καθημερινά. Και να σας πω και κάτι για να περάσουμε πάλι στα αγροτικά. Μας είπε ο κύριος Αργυνάκης ότι θα πάρουμε προκαταβολή 140 ευρώ για το βαμβάκι. Χωρίς βέβαια να οριοθετήσει πόσο θα είναι το ύψος της αποζημίωσης, που εμείς εδώ διεκδικούμε 250 ευρώ σύν το ενίκιο, γιατί τόσα είναι τα έξοδα, αλλά και βέβαια να μην πληρωθούμε από τον ΕΛΓΑ, γιατί ξέρουμε ότι με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Θα σας πω όμως τώρα αυτό που γίνεται. 140 ευρώ λέει θα πάρουμε προκαταβολή. Τώρα περνάνε και κρίνουν τα χωράφια. Μας βγάζουν 100%. Την αναμενόμενη παραγωγή όμως δεν την εκτιμούν, γιατί πρώτον δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Μπορείτε να μου πείτε ποιος θα την εκτιμήσει και ανάλογα με τι. Ανάλογα με τι. Υποθέτω με την περσινή ή την προπέρσινη χρονιά, ας πούμε. Την ατομική του καθενός, την συλλογική. Γιατί δεν μας το λένε από τώρα. Με ένα μέσο όρο από τον προηγούμενο χρόνο. Εσείς καλά τα λέτε. Λέω ότι θα ήταν λογικό. Το λογικό. Και εγώ σας λέω ότι δεν νομίζω να ισχύσει κάτι τέτοιο. Μακάρι να ισχύει. Ή μακάρι να ισχύσει αυτό. Ότι εμείς κάθε φορά που κάνουμε δήλωση στον ΕΛΓΑ, κάνουμε και εκτίμηση το τι παραγωγή περιμέναμε από το χωράφι μας. Γιατί ο καθένας ανάλογα με τα καλλιεργητικά μέσα που έκανε, ό,τι χρησιμοποιούσε, περισσότερο λίπασμα, λιγότερο, περίμενε και ανάλογη παραγωγή. Ποιος θα το εκτιμήσει, πείτε μου. Πώς θα δοθούν τα χρήματα. Ή από τα 140 κάποιοι θα βρεθούν να δίνουν ρέστα στην κυβέρνηση. Γιατί το έχουμε ξαναδεί το έργο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι 2.000 και 4.000 που είπαν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ούτε το 20% δεν τα πήραμε. Αυτά τα 2.000 για το έγκυο κεφάλαιο. Επειδή εκεί μοιράζουν χρήματα. Μάλιστα. Κύριε Τζάλε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το ζήτημα αυτό το οποίο τάραξε όλη την Ελλάδα. Ένα σκυλί pitbull κατασπάραξε κυριολεκτικά ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο απλά έκανε βόλτα με το ποδήλατό του. Στιγμές τρόμου για 11χρονο στην Αρτέμιδα. Την ώρα που το παιδί έκανε ποδήλατο στο δρόμο έξω από το σπίτι του, δέχθηκε επίθεση από pitbull. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς το pitbull τον δάγκωσε στο κεφάλι, στο πρόσωπο και τα πόδια. Η ζωή του δεν κινδυνεύει, αλλά τα τραύματά του είναι σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ακόμη και τρύπα στο κρανίο από τα δόντια του άγριου σκύλου. Ο 11χρονος έκανε ποδήλατο όταν το pitbull, γείτονα για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ξέφυγε από την περίφραξη του σπιτιού και βρέθηκε έξω χωρίς συνοδό. Όρμησε στο παιδί, το έριξε κάτω από το ποδήλατο και άρχισε να το δαγκώνει αρχικά στα πόδια. Ο ανήλικος πάλεψε με το pitbull και κατάφερε να το αποθήσει, βάζοντας το χέρι του αρκετές φορές στο στόμα του σκύλου. Τελικά σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι του, όπου ενημέρωσε τη μητέρα του τι συνέβη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Πάτων και στη συνέχεια στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων του. Η μητέρα κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Πολλά είναι τα ερωτήματα σχετικά με το πώς βρέθηκε ο σκύλος έξω από την περίφραξη του σπιτιού. Είσαι ο πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό πότε έγινε ακριβώς? Αυτό έγινε την Πέμπτη το απόγευμα. Την Πέμπτη το απόγευμα. Το παιδί, για εξήγησέ μου λίγο πώς έγινε ακριβώς. Το παιδί βγήκε να κάνει ποδήλατο. Ναι, κάθε μέρα κάνει ποδήλατο. Είναι. Εδώ βγαίνει στη γειτονιά και κάνει ποδήλατο. Και το σκυλί από. Κάθε μέρα εδώ δίπλα μας είμαστε εδώ. Παίζουμε εδώ. Ναι, και το σκυλί από πού ήρθε? Το σκυλί εκεί είναι, στο Αλάνα πάνω γυρνά γύρω-γύρω. Α, και γυρνά γύρω-γύρω. Ναι, γυρνά και γυρνά γύρω-γύρω, ναι. Όποιος περνά από το δρόμο έτσι, το άρπαξε.
Στιγμές τρόμου έζησε όμως και μια γυναίκα στην Ιγουμενίτσα όταν δέχθηκε και αυτή η επίθεση από σκύλο να έχει βγάλει βόλτα το μικρό όμως σκυλάκι της. Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από λίγες ημέρες με τη γυναίκα να περιγράφει ότι ο σκύλος και εκεί ράτσα Pitbull της επιτέθηκε, πηδώντας την περίφραξη του σπιτιού του ιδιοκτήτη του. Η γυναίκα, προσπαθώντας να προφυλάξει το μικρό όμως σκύλο της, δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα στα χέρια της από το Pitbull και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ιγουμενίτσας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τραύματα από την επίθεση του Pitbull φέρει και το σκυλάκι της με τη γυναίκα να καταθέτει μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών για την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις ανώνυμες καταγγελίες για περιστατικά bullying στο σχολικό χώρο. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες εκδίδεται η υπουργική απόφαση για τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής ανώνυμων καταγγελιών bullying σε βάρος παιδιών και εφήβων. Η απόφαση θα θέτει τις προδιαγραφές για την ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται περιστατικά bullying. Υφυπουργός Παιδείας Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε ότι στόχος είναι η ψηφιακή πλατφόρμα να βοηθήσει στο σπάσιμο της σιωπής. Αντιδράσεις ωστόσο έχουμε από τον εκπαιδευτικό κόσμο. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ετοιμάζει ηλεκτρονική πλατφόρμα για ανώνυμες καταγγελίες από γονείς για προβλήματα σχολικού εκφοβισμού. Είναι μια απαράδεκτη ενέργεια από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η οποία αφήνει απροστάτευτους τους εκπαιδευτικούς να δέχονται ανώνυμες και χωρίς καμιά λογική καταγγελίες από γονείς ή από άλλους φορείς. Σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, τα ποσοστά των παιδιών στην Ευρώπη που έχουν υποστεί κάποια μορφής βία αγγίζει το 25%. Από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δεν προκύπτει ότι στην Ελλάδα μόνο το 35% των παιδιών που έπεσαν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού απευθύνθηκαν για βοήθεια σε κάποιον ενήλικα. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να προστατεύσει τους εκπαιδευτικούς, να προχωρήσει άμεσα στην απόσυρση αυτής της πλατφόρμας, να μην φέρει την πλατφόρμα στην εκπαίδευση. Και τα προβλήματα του σχολικού εκφοβισμού δεν λύνονται με καταγγελίες, ανώνυμες καταγγελίες, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, να χτυπήσει τα φαινόμενα στη ρίζα και να τιμωρηθούν πραγματικά εκεί που υπάρχουν οι υπεύθυνοι που δημιουργούν όλες αυτές τις καταγγελίες. Ωστόσο, πολιτικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας σε εγκαταστάσεις του 7ου Επαγγελματικού Λυκείου Λάισας αναστάτησε τους μαθητές και εκπαιδευτικούς σήμερα το πρωί. Κάτι στις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων με το τηλεφώνημα να σκάει στην αστυνομία 8 και 4. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σχολικό συγκρότημα και αφού έλεγξαν το κτίριο, διαπίστωσαν πως πρόκειται για φάρσα. Η αναστάτηση διήρκησε για μία ώρα περίπου με τους μαθητές να επιστρέφουν σε 9 το πρωί ξανά στα θρανία. Ειδικό επίδομα θέρμανσης για όσους ζεσταίνουν νερό με ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να καθιερώσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πρόκειται να χορηγήσει φέτος επίδομα θέρμανσης και σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθούν το χειμώνα, με τα ίδια κριτήρια που θα ισχύσουν και για όσους καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης, ξύλα, φυσικό αέριο ή πέλετ. Όσον αφορά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αυτά θα είναι ενιαία και μάλιστα προσαξιμένα στο εισόδημα για οικογένειες με παιδιά. Συνολικά περισσότερα από 2 ή ακόμη και 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Αναμένεται να ενισχυθούν την τρέχουσα σεζόν με το επίδομα να ανέρχεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν το καθιερωμένο επίδομα θέρμανσης με πόρους 237 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον προϋπολογισμό και επιπλέον 1 με 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά θα μοιραστούν κονδύλια της τάξης των 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να καταβληθεί το Δεκέμβριο και η πλατφόρμα My Thermancy αναμένεται να ανοίξει για υποβολή αιτήσεων μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει το 1,5 ευρώ, άρα όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές ρωτάνε για οικονομικούς τρόπους θέρμανσης με ρεύμα. Η πιο οικονομική μορφή θέρμανσης παραμένει το κλιματιστικό inverter. Τα κλιματιστικά τα οποία είναι τώρα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Άρα η πιο οικονομική μορφή θέρμανσης είναι τα κλιματιστικά. Στη δεύτερη θέση έρχονται οι θερμοπομποί, οι οποίοι έχουν και πολύ ψηλή ζήτηση. Οι θερμοπομποί είναι σε κατανάλωση, έχουν λίγο υψηλότερη κατανάλωση από τα κλιματιστικά. Βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η μόνωση του κάθε σπιτιού, το οποίο είναι και ο βασικός παράγοντας κατανάλωσης στην τελική της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση. Σχετικά με την κατανάλωση, με τη διαφορά που έχει ένα κλιματιστικό νέας γενιάς σε σχέση με ένα κλιματιστικό παλιάς γενιάς, η διαφορά είναι μεγάλη, δηλαδή μπορεί να είναι μέχρι και 6 και 7 φορές πιο πάνω
η κατανάλωση με ένα παλιό κλιματιστικό. Πλέον τα κλιματιστικά, πέραν από την τεχνολογία inverter που διαθέτουν, έχουν και κάποια μορφή αντλία θερμότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι σε σχέση με το ρεύμα που καταναλώνουν, αποδίδουν πολύ περισσότερο. Πράγμα που δεν ίσχυε με τα παλιά κλιματιστικά. Η κατανάλωσή τους ήταν ίδια και πιο αυξημένη σε σχέση με την παραγωγή θερμότητας που είχαν. Όσον αφορά σε σύγκριση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, πάλι λόγω του ότι χρησιμοποιούν κάποια μορφή αντλίας θερμότητας τα κλιματιστικά inverter, αυτό σημαίνει ότι πάντα παράγουν περισσότερο από αυτό που καταναλώνουν. Όσοι δικαιούνται επιδότηση πάντως λόγω χρήσης πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλων ή πέλετ θα λάβουν την επιδότηση με την υποβολή των σχετικών παραστατικών. Ενώ για όσους και ένα ρεύμα υπάρχουν δύο προσεγγίσεις για την καταβολή του. Η πρώτη βασίζεται στους αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας το χειμώνα, εννοώντας τη χρήση ρεύματος για θέρμανση με κλιματιστικά, ηλεκτρικά καλοριφέρ ή αντλίες θερμότητας. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να δοθεί εννοείται με βάση τα κριτήρια απλώς στα υπόλοιπα νοικοκυριά που δεν λαμβάνουν επίδομα πετρελαίου, τα οποία προφανώς ζεσταίνονται και αυτά με κάποιο τρόπο. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως και 800 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού, και θα αφορά όλους όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την ανακατασκευή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στη Λάρισα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν εργασίες για δύο κυκλικούς κόμβους. Τα κυρίως έργα ανάπλασης της Ηρώων Πολυτεχνείου στο πλαίσιο του μεγάλου έργου ολοκλήρωσης του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης ξεκίνησαν σήμερα από το Δήμο Λαρισαίων οι εργασίες. Ξεκινούν για το έργο της Ηρώων Πολυτεχνείου από τον κόμβο της οδού Βόλου, δηλαδή Βόλου με Πολυτεχνείου. Θα κατευθυνθούν πρώτα οι εργασίες προς τα βορειοανατολικά, ας το πούμε, μέχρι την οδό Κουτσίνα που είναι το συνολικό έργο. Και όταν ολοκληρωθούν εκεί, μετά θα γυρίσει και προς τα πίσω από τον κόμβο της Βόλου προς τον κόμβο της Φασάλων και Παναγούλη. Τώρα, συνολικά το έργο, θα το ξέρετε, έχει ανακατασκευή των πεζοδρομίων, ανακατασκευή τοπικά, μάλλον διορθώσεις, αν θέλετε, στην νησίδα, χωρίς να πειραχθούν τα δέντρα προφανώς, και περιλαμβάνει και τις διανοίξεις στο τμήμα από Καρδίτσης μέχρι, από Αβέροφ μάλλον, μέχρι Φασάλων και το άλλο της Τσόγκα στη συνέχεια. Θα είναι η λεωφόρος, κανονικά ο δακτύλιος της πόλης, ο περιμετρικός, και πιστεύουμε θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ την κυκλοφορία. Είναι προφανές, το ξέρουν όλοι, ότι η καθυστέρηση στα φανάρια είναι μεγαλύτερη από την εξυπηρέτηση που δίνει ένας κυκλικός κόμβος. Το έχουμε διαπιστώσει σε αρκετούς πια κυκλικούς κόμβους και στη Λάρισα και στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα συνολικά αυτό. Οπότε είναι προφανής η ωφέλεια από αυτή την άποψη. Και άρα θα είναι η διευκόλυνση το να κινείται κάποιος στην Πολυτεχνείο και να πάει να βρει την κατάλληλη είσοδο για να μπει πιο προς το κέντρο της πόλης. Σημειώνεται ότι το Δήμος Λαρισαίων είχε εντάξει το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στο μεγάλο αυτό έργο προπολογισμού 11,7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προβλέπει την ανάπλαση Ηρώων Πολυτεχνείου σε μήκος 1,6 χιλιόμετρα και ειδικότερα από την οδό Καρδίτσης έως την οδό Κουτσίνα στο ύψος σχολικού συγκροτήματος του δεύτερου γυμνασίου και λυκείου. Το πρώτο μέχρι την Κουτσίνα, τώρα μπορούμε για λίγους μήνες, δεν ξέρω αν προλάβουν τα Χριστούγεννα, θα είναι καλό. Γιατί πάντα στην αρχή προγραμματίζεται κάτι, αλλά όλο και προκύπτουν διάφορα θέματα. Μια με κολόνες, ξέρω εγώ, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, άλλων οργανισμών, με υπόγεια δίκτυα. Όλα αυτά πάντα προκαλούν καθυστερήσεις. Το να πούμε για Χριστούγεννα είναι αισιόδοξο πολύ. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο χειμώνας θα το πάει πιο πίσω και στο καλοκαίρι θα ενταθεί. Το έργο είναι στο πρόγραμμα Τρίτσης, άρα δεν έχει το όριο του τέλους του 23 που έχει το ΕΣΠΑ, ούτε το όριο του τέλους του 25 που έχει το ανάκαμψης. Είναι ένα όριο που μπαίνει σε εθνικό επίπεδο, άρα εκεί η άνεση αυτή του χρόνου θα υπάρχει. Η ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα είναι από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στην Κυριακή 7 Ιανουαρίου του 2024, καθόλου το 24ωρο. Να πάμε τώρα στην χειροτενία ενός ιερωμένου. Χειροτενήθηκε πρεσβύτερος στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, ο Νεκτάριος Μαρμαράς. Είναι κάτοχος και μάστερ θεολογίας. Καλό καθεύδη και κατά γέλον αυτού οι δόντες ότι απέθανε. Στο Μητροπολιτικό Ιερωνάο του Αγίου Νικολάου Βόλου λειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος και τέλεσε την εισπρεσβύτερον χειροτερονία του Πατρός Νεκταρίου Μαρμαρά Εγκάμου, πατρός ενός τέκνου, πτυχιούχου της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κατόχου μάστερ θεολογίας.
Στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος επισήμανε μεταξύ των άλλων ότι η ιεροσύνη είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο, γιατί είναι η ιεροσύνη του Χριστού και το μυστήριο της Ευχαριστίας είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο αξιώνει όλους μας του έργου της ιεροσύνης να συγκροτούμε το σώμα του Χριστού. Απευθυνόμενος στο νέο πρεσβύτερο, επισήμανε χαρακτηριστικά να κρατήσει ανώθευτη την πίστη που παραλάβαμε από τους πατέρες μας, που πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Κάλεσε επίσης τον πατέρα Νεκτάριο να γίνει πνευματικός οδηγός. Να κρατήσεις, απευθύνθηκε στον ίδιο και είπε: «Ζωντανή την ιεροσύνη και να μην διανοηθείς ποτέ να πάρεις τη θέση αυτού, στο όνομα του οποίου λειτουργούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος λόγω των όποιων ικανοτήτων μας να ξεχαστούμε και αρνηθούμε την ταπείνωση. Να μην έχουμε λαού του Θεού, αλλά οπαδούς μας, και αυτό είναι ανεπίτρεπτο». Ο κύριος Ιγνάτιος τόνισε ότι ο λαός μας ζει σε μια κρίσιμη εποχή και ζητά από την Ορθοδοξία την ενωπιό του δύναμη. Γι' αυτό έχουμε καθήκον να την κρατήσουμε ζωντανή, να διατηρήσουμε την ενότητα, για να μην βρει τόπο η μεσαλλοδοξία. Τα Άγια της Αγίας αναφωνούμε στη Θεία Λειτουργία, αλλά αμέσως επιλέγουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Όποιος καλείται στον Ευαγγελισμό των άλλων αδελφών του, γνωρίζει ότι πορεύεται κατά Θεία Ευδοκία και πάντοτε δια της χάριτος του Ιησού Χριστού. Το μόνο που μπορεί να ψελίσει, να αναφωνήσει από τα τρίσβαθα της ύπαρξής του, είναι τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. «Ιδού εγώ είμαι, απόστειλόν με, σου παραδίδομαι Θεέ μου». Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος κάλεσε σε έντονη προσευχή για όλους εκείνους τους γονείς που στο φρικτό πόλεμο των ημερών μας χάνουν κυρίως τα μικρά τους παιδιά. «Είναι τραγικό», είπε, «στον 21ο αιώνα της τεχνολογίας και της επιστήμης, να μην μπορούμε να βρούμε λύσεις στο ζήτημα της συνύπαρξης των λαών. Πονάει η ψυχή μας κυρίως για τα αθώα παιδιά. Να προσευχηθούμε ο Θεός να φωτίσει τους ηγέτες για να βρουν τον τρόπο της ειρηνικής συνύπαρξης», κατέληξε. «Και ειδού ότι με πλήρη ωριμότητα και έχοντας θεολογική μόρφωση, καλείσαι σήμερα να λάβεις τον μέγιστο βαθμό αυτών της ιεροσύνης, που ήταν πάντοτε πόθος της ψυχής σου. Και μίλησες για αυτήν με σοφροσύνη και ταπείνωση και είναι ακριβώς ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Γιατί την ιεροσύνη του Χριστού θα ιερουργήσεις. Αυτήν λειτουργούμε όλοι. Του Χριστού είναι η ιεροσύνη και το μυστήριο του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό όλοι με τόλμη προχωρήσαμε». Άξιος, άξιος, άξιος. Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμή στο Δημήτρη Κασλά, τον τοπικό ήρωα από το Πουρί, προχώρησε το δεύτερο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου. Η ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πρότυπο γυμνάσιο Βόλου στην περιοχή του Ανάβρου, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Το σχολείο συγκεκριμένα τίμησε τον ήρωα από το Πουρί Δημήτρη Κασλά. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Έτσι πολεμήσαμε το 40-41. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η μουσικοπαιδαγωγός από το Λύκειο των Ελλήνων Βόλου, κυρία Αποστολή Αρμπελιά, παρουσίασε σκίτσα και πίνακες του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη ως βιωματικές αποτυπώσεις του από τις μάχες. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε όμως και ο ήρας σταγματάρχης από τον Πουρί Δημήτριος Κασλάς, στο πρόσωπο του εγγονού του, ενώ ξετυλίχθηκε όλη η ιστορία του τοπικού ήρωα μέσα από τις περιγραφές. Ήταν μια εκδήλωση με πολλή συγκίνηση και αρκετά ηθικά διδάγματα. Μια γιορτή η οποία διαφοροποιήθηκε από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Απαρτιζόταν από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ήταν καλεσμένη η μουσιοπαιδαγωγός από το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου, κυρία Αρμπελιά, η οποία μέσα από τα σκίτσα και τους πίνακες του Αλέκου Αλεξανδράκη παρουσίασε σκηνές και βιώματα από τον πόλεμο. Οι μαθητές συνομίλησαν μαζί της και υπήρχε μία αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια βραβεύσαμε τον κύριο Ζαχαρό για την προσφορά του στο σχολείο, αυτά τα 6 χρόνια που υπηρέτησε εδώ. Και η γιορτή μας συνεχίστηκε αργότερα με την παρουσία του εγγονού και συνονόματου τοπικού μας ήρωα, του Δημήτρη Κασλά. Θελήσαμε λοιπόν να τιμήσουμε στο πρόσωπο του εγγονού αυτόν τον ήρωα, στον οποίο δώσαμε ως γνωμοσύνη, ως ένδειξη γνωμοσύνης, μια τιμητική πλακέτα εκ μέρους της Διεύθυνσης του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων. Με πολλή συγκίνηση μίλησε για τον παππού του, παρουσίασε αντικείμενα που έχει στην κατοχή του και μπόρεσε να διασώσει, τα οποία άγγιξαν τα παιδιά και μπόρεσαν να αντιληφθούν έστω αυτές τις απειροελάχιστες άσχημες στιγμές του πολέμου. Η συγκίνηση νομίζω ήταν διάχυτη, αλλά κυρίως αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν το ότι τα παιδιά ήταν καθυλωμένα, γιατί ακριβώς
υπήρχε ένταση και ενδιαφέρον για εκείνη τη μακρινή περίοδο. Είναι τοπικός μας ήρωας, κατάγεται από το πουρί Μαγνησίας, πέθανε με πολύ πίκρα, ομολογώ για αυτά που έζησε στο τέλος της ζωής του, πικραμένος από την αντιμετώπιση που είχε. Ωστόσο, είναι χρέος μας εδώ στην σχολική κοινότητα να παρουσιάσουμε τη ζωή και τη δράση αυτού του τοπικού ήρωα. Είναι χρέος μας να αναδείξουμε στιγμές τοπικής ιστορίας και να μην μένουμε μόνο στην στήρα από μνημόνευση των σελίδων της ιστορίας μας. Παράλληλα, έγινε και απονομή τιμητικής πλακέτας στο μέχρι πρότινος διευθυντή του Πρωτύπου Γυμνασίου και νυν διευθυντή του 8ου Γυμνασίου Βόλου, Απόστολο Ζαχαρό, για την προσφορά του στο σχολείο και στο εκπαιδευτικό έργο. Πάμε τώρα σε σεμινάριο τζούντο που έγινε με μεγάλη επιτυχία αυτό το Σαββατοκύριακο από το Phoenix Club. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο τζούντο στο γυμναστήριο Phoenix στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Το παρόν έδεσε και ο κύριος Αλέξης Ντανατσίδης, παγκόσμιος και ευρωπαϊκός πρωταθλητής του τζούντο, που δίδαξε στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Την επιμέλεια διοργάνωσης είχε ο κύριος Παντελής Φιτσιάλος, ιδιοκτήτης του Phoenix Club Martial Arts Βόλος, ο οποίος μίλησε επίσης στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα για το τζούντο και τα όσα διδάχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του σεμιναρίου. Πλέον είμαι ομοσπονδιακός προπονητής στην Ομοσπονδία του Τζούντο. Έχουμε ένα μικρό σεμινάριο εδώ στον Αθλητικό Σύλλογο Phoenix με μικρά παιδάκια και ενήλικες. Δείχνουμε κάποιες τεχνικές με έτσι διάφορες παραλλαγές. Το τζούντο προσφέρει στα μικρά παιδάκια ευγένεια, μαθαίνει να είναι πειθαρχία, ευγένεια, βοηθάει πάρα πολύ στο χαρακτήρα, δυναμώνει το χαρακτήρα και μετά γενικά που θα ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό είναι ένα από τα καλύτερα αθλήματα, είναι και ολυμπιακό άθλημα. Από 4 και 5 ξεκινάνε τα παιδάκια έτσι, με διάφορα παιχνίδια μέσα στην προπόνηση και μπορούν να ασχοληθούν μέχρι και 35 και 40. Δηλαδή υπάρχει και ολυμπιονίκες που είναι 35-36 χρονών και κερδίζουν την Ολυμπιάδα. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες για όλους όσοι συμμετείχαν, πάντως μικρούς και μεγάλους αθλητές του τζούντο, με το Phoenix Club Martial Arts Βόλος να έχει φιλοξενήσει αρκετές φορές πρωταθλητές Ελλάδος τόσο στο grappling όσο και στο τζούντο και παράλληλα να έχει φέρει και διακρίσεις για την πόλη του Βόλου με τους αθλητές και τις αθλήτριές του. Είχαμε την τιμή να έχουμε τον Αλέξιο Ντανατσίδη που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και προπονητής εθνικής ομάδας της Ομοσπονδίας Τζούντο. Στις εγκαταστάσεις μας σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα σεμινάριο όπου μοιραζόμαστε γενικότερα πιο αγωνιστικής μορφής τεχνικές στους μικρούς και στους μεγάλους αθλητές μας. Γενικότερα όλη η φιλοσοφία της σχολής είναι από μικρή ηλικία που έχουμε αθλητές να τους δείχνουμε και την αγωνιστική μορφή έτσι ώστε αν θέλουν κάποια παιδιά από το μαζικό αθλητισμό να προσπαθήσουν μέσω του εραστεχνικού πρωταθλητισμού είτε για επαγγελματικό πρωταθλητισμό και γενικότερα να αμβλύνουν λίγο τις γνώσεις τους. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε σήμερα εδώ πέρα. Προσπαθεί ο αθλητικός όμιλος Phoenix να περάσει λίγο και μια γραμμή πιο εκπαιδευτική επάνω στο άθλημα με διάφορα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν και σε όλη τη χρονιά και γενικότερα. Αυτό βοηθάει τα παιδιά να παίρνουν διαφορετικά ερεθίσματα από αθλητές οι οποίοι μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μέσα από τα σεμινάρια και της τεχνικής αλλά συγχρόνως και της αγωνιστικής που έχουν μορφής εμπειρία. Το τζούντο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι τρόπο ζωής, το βασικότερο. Είναι φιλοσοφία. Προσπαθούμε όσο δυνατόν να αυξήσουμε το επίπεδο γνώσεων πάνω στα αθλήματα που φιλοξενούμε. Το σεμινάριο ήταν διήμερο, πραγματοποιήθηκε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.